Είπαμε σε αυτή την εκπομπή να συναντήσουμε ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, που πάντα δίνουν προοπτική στη ζωή μας, με το δικό τους το τρόπο, μπορεί και να μην το γνωρίζουν καν ότι το κάνουν, αλλά όντως το κάνουν, και που είναι απαλοί και με πολύ ωραίο τρόπο μπαίνουν στη δική μας τη ζωή και πάντα κάτι μας αφήνουν, μια ωραία γεύση με την ύπαρξή τους. Θα σας βάλω ένα quiz. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά, δούλεψε πολλά χρόνια σαν υψηλό βαθμό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες. Μετά από αρκετές εμπειρίες, γύρω στα 40 του χρόνια, ασχολήθηκε με τη γαστρονομία. Εμείς, ο πολύς ο κόσμος, εκεί γύρω στα 40 του τον γνωρίσαμε και έκτοτε πορευόμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Είναι ο Ηλίας μας. Είναι ο Ηλίας ο Μαμαλάκης. Καλό βράδυ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην αγαπημένη μου Κρήτη. Τι κάνετε, είσαστε στη Μήλο, ε! Είμαι στη Μήλο, ναι, για ολιγοήμερες διακοπές, αλλά η Μήλο, ξέρετε, έχει πάρα πολλούς κριτικούς. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Κύριε Ηλία μας, εσείς τώρα εκεί που είσαστε, τι βλέπετε μπροστά σας, θάλασσα? Όχι, βλέπω την κουζίνα του εστιατορίου του φίλου. Αλίμονο. Θα φάτε ή φάγατε? Έφαγα τοπικά λαζάνια που γίνονται χειροποίητα με πελτέ γιαστό. Και σκορδαλιά. Ωραία πράγματα, ναι. Είναι μια σπεσιαλιτέ της Μήλου που γίνεται εδώ πέρα. Και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ έντονος ο πελτές ο Μηλέικος. Είναι έτσι αλμυρός και λίγο ψινός. Η σκορδαλιά γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Δεν γίνεται ούτε με πατάτα, ούτε με ψωμί, γίνεται με αλεύρι. Και είναι ένα φαγητό που το αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, οι ελογόνια δένες μας τώρα κάνουν πάρτι. Είναι το φάτε μάτια ψάρια όλο αυτό που κάνουμε τώρα. Πάντως, περίπου, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μαζί σας κάποιες μέρες ή 1-2 μήνες, αν βολεύεστε κι εσείς, και να μεταξιδεύσετε σε όλη την Ελλάδα. Θα το ήθελα να το ζήσω αυτό σαν εμπειρία. Και να πάμε εκεί που φτιάχνουν τα τοπικά, τους θησαυρούς τους τοπικούς, και να τους δοκιμάσω όλους. Νομίζω ότι αυτό είναι μια εμπειρία ζωής. Νομίζω ότι οι 2 μήνες μας φτάνουν. Μας φτάνουν, ναι. Αρκεί να έχουμε τη χρηματοδότηση και να έχουμε και τον χρόνο. Μία ωραία ιδέα για εκπομπή, κύριε Ηλία μας. Εσείς θα κάνετε και εγώ θα τρώω. Με μεγάλη χαρά θα μοιραζόμουν μία εκπομπή μαζί σου και να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να βρούμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ, να βρούμε νοικοκυρές και ταβερνιάριδες, να μαγειρέψουμε, να κολυμπήσουμε σε όμορφες πλάζ, να ανεβούμε σε ψηλά βουνά με χιόνια, με ατμόσφαιρα Ελλάδου, ξέρεις. Να συνεργαστούμε. Η Ελλάδα μας έχει μια πολυπλοκότητα στο τοπίο και δεν σε κουράζει ποτέ. Και έχει και ένα πλουραλισμό και στις γεύσεις και στην κουλτούρα, έτσι δεν είναι? Γιατί εσείς την έχετε ταξιδέψει. Η εθνική κουζίνα της Ελλάδος δεν είναι παντού ίδια. Δηλαδή αποτελείται από τις τοπικές κουζίνες που έχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους και βασίζονται φυσικά στην παραγωγή του τόπου, έτσι. Ναι. Στην Ήπειρο, ας πούμε, έχουν πάρα πολλά τυριά, οι τυρόπιτες είναι με πολύ τυρί και λίγο φύλλο. Στη Θεσσαλία το αντίθετο, επειδή έχουν πολλά σιτηρά, έχουν πολλά φύλλα και λίγο τυρί. Ναι, και πάει είναι συνυφασμένο με την οικιακή οικονομία της κάθε περιοχής, με την κουλτούρα τους, με τα προϊόντα τους, τα τοπικά. Αυτό έχει μια σοφία. Δεν είναι ξαφνικά ότι αρχίσαν να κάνουν γαλακτοκομικά και κάνουμε πίτες, ας πούμε, με τυριά. Όχι, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι το πάρα πολύ περίεργο. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ίσως και παραπάνω από εκατοντάδες, οι νοικοκυρές, μπαίνοντας στην κουζίνα να μαγειρέψουν, βρήκανε πράγματα τα οποία οι επιστήμονες για να τα τεκμηριώσουν περάσανε πάρα πολλά χρόνια. Όπως, ας πούμε. Περιπίν, να σου πω ένα παράδειγμα. Κάνουμε το γλυκό το κηδόνι. Ναι. Έτσι, ένα απλό γλυκό. Οι ρεντέδες, δηλαδή οι τρίφτες που τρίβαμε το κηδόνι, δεν ήταν ποτέ η ανοξείδωτη, η σιδερένη, η αλουμινένη. Ήταν πάντοτε χάλκινη. Γιατί το χαλκό δεν οξυδώνεται και δεν μαυρίζει το κηδόνι. Αυτό δεν του το δίδαξε κανένα επιστήμονας. Με κάποιες απλές πράξεις και ανταλλαγές γνώσης μεταξύ τους, το εντοπίσανε και το κάνανε. Και φτάνουμε στο σήμερα να έρχονται, πέραν από πολύ πρακτικά θέματα όπως αυτό που λέτε, να έρχονται και πιάτα μπροστά μας, γεύσεις που συνδυάζουν τα απίστευτα υλικά μεταξύ τους, που λες με μία πρώτη σκέψη δεν θα το έκανες ποτέ. Και δεν συζητάω για σύγχρονη κουζίνα, μιλάω για την παραδοσιακή. Που μπαίνουν μέσα στοιχεία εντελώς ετερόκλητα μεταξύ τους και σου δίνουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.
Και αυτό είναι σοφία χρόνων επίσης. Στην Κρήτη έχουμε μια συνταγή, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ρεθύμνου, το ψάρι, το ροφό με τις μπάμιες στο φούρνο. Τι μου λέτε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα πάνω στη Αθήνα τρελαίνονται. Ναι. Μπάμιες, ναι. Ροφό. Είναι ένα καταπληκτικό πιάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε πολλά ωραία. Μάλλον σας άκουγα σήμερα στο βίντεο που έχετε ετοιμάσει για το βιβλίο, γιατί με αφορμή το βιβλίο κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ωραία. Οι αναμνήσεις ενός μαγειριστή και 10 ιστορίες αχόρταγης ζωής. Λέγατε λοιπόν ότι αυτή η καταγραφή, η συγγραφή, ξεκίνησε το 2002. Όπου τι είπατε, θα αρχίσω να γράφω ένα βιβλίο ή απλά αρχίσατε και σημειώνατε πράγματα για να γίνουν βιβλίο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή μου ήρθε η όρεξη, θυμήθηκα μάλλον, ορισμένα περιστατικά της ζωής μου που είχαν σχέση με το φαγητό και τα οποία καθορίσανε την αγάπη μου για την παραδοσιακή κουζίνα και την αγάπη μου, αν θέλετε, για το σπορ της μαγειρικής. Ναι. Έτσι λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να καταγράφω. Υπήρξαν πολλές δουλειές, πολλές διάφορες καταστάσεις, το άφηνα, το ξανάπιανα. Από το 2020 το πήρα πάλι στα σοβαρά και άρχισα πάλι να το κτενίζω, να το γράφω, να το σβήνω, να το διαβάζω και συμπλήρωσα, αν θέλετε, τα περιστατικά της τωρινής περίοδου, ναι, από το 2010, ναι, μέχρι το 2020. Παράλληλα, κρυμμένα στη μνήμη του κομπιούτερ ήταν αυτές οι 10 ιστορίες, οι οποίες γραφτήκανε με κάποια παρόρμηση, είναι αληθινές ιστορίες περισσότερες, που είτε τις έχω βιώσει, είτε τις έχω ακούσει, είτε περάσανε κοντά, πολύ κοντά από τη ζωή μου. Οι οποίες εμένα μου αποκάλυψαν έναν άλλον Ηλία Μαμαλάκη, που είσαστε πολυγραφότατος, έχετε εκδώσει πάρα πολλά βιβλία, αλλά στο κομμάτι της νουβέλας ήθελα να σας πω, μπράβο κύριε Ηλία, το έχετε πάρα πολύ στην λογοτεχνική αποτύπωση. Γιατί το πρώτο κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, ας πούμε. Είναι λίγο, διαβάζουμε το ημερολόγιο του Ηλία που πήγε, δοκίμασε, έκανε εμπειρίες, μοιραζόμαστε όλο αυτό. Και περνά στο δεύτερο, που είναι σαν να ανοίγουμε μία πόρτα και μπαίνουμε σε ένα άλλο δωμάτιο. Και κάτι ταξιδεύουμε. Ακριβώς τα είπες, Αδριανή μου, όπως είμαι. Έτσι το ένιωσα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι ιστορίες αυτές ξεκινάνε με την ιστορία του παππού μου και της γιαγιάς μου. Ο παππούς μου ήταν ο Αντώνης ο Φωτάκης από τις Μέλαμπες, που έμεινε ορφανός πολύ μικρό παιδί. Την κοπάνησε από τους συγγενείς του γιατί το χρησιμοποιούσαν ως εργάτη. Ανέβηκε στο Ηράκλειο και έγινε τσαγκάρης. Τον κυνηγήσαν οι συγγενείς να το φέρουν πίσω. Μπαίνει λαθρεπιβάτης και πάει στο Πειραιά. Για να επιβιώσει έγινε λούστρος στο λιμάνι του Πειραιά και αποφάσισε να πάει στην Αμερική. Πάλι ως λαθρεπιβάτης, γιατί γυαλίζοντας παπούτσια δεν μπορούσαν να μαζευτούν τα λεφτά για το εισιτήριο. Αλλά έκανε λάθος καράβι και αντί να μπει στο καράβι που πήγαινε στην Αμερική, μπήκε στο καράβι που πήγαινε στη Νότιο Αφρική, ναι, στη Μοζαμβίκη πιο συγκεκριμένα. Να μην πω το τέλος της ιστορίας, αλλά είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία που την διαβάζω και πραγματικά συγκινούμε πάρα πολύ. Γνώρισε τη γιαγιά μου, η οποία ήταν από την Άνδρο η καταγωγή της. Την πήρε μαζί της στην Αφρική, κάνανε 3 κορίτσια και ένα γιο. Το γιο ήταν ο τελευταίος, πήρε και το όνομα του προπάπου του δικού μου, ήταν Κωνσταντίνος. Τώρα όλες οι θείες μου και η μαμά μου και ο θείος μου δεν είναι πια στη ζωή. Καταλαβαίνεις, είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Έχω μια ιστορία για τη γάτα μου. Είχα μια γάτα την Αϊσέ, που είναι και αυτή μια ιστορία έτσι, πολύ τρυφερή. Έχει πολύ έρωτα μέσα. Όλες οι ιστορίες έχουν και το ερωτικό στοιχείο πολύ έντονο και σίγουρα το φαγητό, το κομμάτι του φαγητού, της γεύσης, εκεί δηλαδή που... Οι περισσότερες είναι πάντα σε συνδυασμό με μια συνταγή. Είναι ένας φρικασές, είναι κάτι ορτικά και γεμιστά με μανιτάρια και φρέσκα σταφύλια σαν γαρνιτούρα με βούτυρο. Και ξέρεις, εγώ αισθάνομαι ότι πραγματικά τα μεγάλα γεγονότα της ζωής μας, οι ερωτές μας, αν θέλεις, οι γνωριμίες μας, οι σπουδές μας, η οικογένειά μας, πάντοτε συνδέονται με ένα φαγάκι. Ναι. Ένα οικογενειακό τραπέζι που η μάνα μας έφτιαξε κάτι ιδιαίτερο, εμείς που φτιάξαμε κάτι για τον σύντροφό μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η έννοια περιποιούμε τον άνθρωπο, πάντα περιέχει τουλάχιστον στην Ελλάδα
Έτσι. Την έννοια του να φτιάξει ένα φαγάκι να το προσφέρει. Είναι στην κουλτούρα μας αυτό και στις μεγάλες τις στιγμές και τις καλές και τις χαρμόσυνες, αλλά και στις δυσάρεστες στιγμές. Η φροντίδα έτσι. Δηλαδή και στη δύσκολη ώρα π.χ. του πένθους, της απώλειας. Εμείς εδώ, τουλάχιστον στην Κρήτη που τα ξέρετε καλά, γιατί η καταγωγή είναι από εδώ και την έχετε ζήσει, όταν έχουμε μία κηδεία, την δύσκολη μέρα δηλαδή του αποχαιρετισμού, είναι ιερή υποχρέωση το φαγητό που θα φτάσει για να βρεθούν οι υπόλοιποι της οικογένειας γύρω από αυτόν. Και να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που έφυγε. Και το έχω ζήσει. Mm. Το έχω ζήσει. Πάντως, στις αναμνήσεις, η πρώτη ανάμνηση που καταγράφεται είναι μαζί με τον παππού μου τον Ηλία στην Αγία Γαλήνη. Εγώ ήμουνα βρεφάκι, ήμουνα 3,5-4 χρονών. Με είχαν στείλει οι γονείς μου για να μείνω μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και θυμάμαι, η ιστορία είναι περίπου η εξής. Ήτανε Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, όπου οι ηλιές ήταν στο φόρτε τους. Ο παππούς μου ήταν καλοφαγάς, μεγάλος καλοφαγάς. Δίνει άδεια στο μηχανικό του εργοστασίου, το Μαστροδήμο, να πάει να κυνηγήσει πέρδικες. Όχι για να φάει τις πέρδικες, αλλά για να κάνει ένα πιάτο από τα σηκωτάκια που είχαν οι πέρδικες. Και τα μαγείρεψε μόνος του. Τα έβαλε σε ένα πιάτο, άνοιξε ένα μπουκάλι μαρουά. Πήρε και ψωμί έτσι με το μαχαίρι, το κόβανε, ακουμπάγαν το ψωμί, το καρβέλι, το μεγάλο στο στήθος και με το μαχαίρι το κόβανε και ξεκίνησε να τρώει μέχρι που αντελήφθη ότι εγώ τον κοίταζα με κάποια αγωνία. Εκεί καταδέχτηκε να μου δώσει να φάω κι εγώ ένα σηκωτάκι από αυτά που είχε φτιάξει και νομίζω ότι του έχω μοιάσει γενικά και στο, αν είχα μια φωτογραφία του να σας δείξω θα και εμφανισιακά το πρόσωπο μοιάζουν πάρα πολύ. Μυσταγωγία όλο αυτό. Εμένα μου κάνει λίγο μια ερωτελεστία. Μου κάνει ότι όλες οι αισθήσεις εκείνη τη στιγμή και το σώμα και η ψυχή είναι πάνω από, από αυτό το πιάτο, από αυτή τη γεύση, από αυτή τη μυρωδιά, από την αίσθηση που θα σου αφήσει. Ένα μυστικό το οποίο είναι κοινό και που πολλοί κόσμος το βλέπει, αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει. Υπάρχουν δύο πράξεις στη ζωή, στις οποίες συμμετέχουν και οι πέντε αισθήσεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι το φαγητό, το οποίο είναι η επιβίωση και είναι και το σεξ που είναι η αναπαραγωγή. Yeah. Αυτό εγώ με πολύ θάρρος λέω ότι τα ευλόγησε ο Θεός αυτά τα δύο πράγματα, τα έκανε να είναι πολύ ευχάριστα για να μπορέσουμε αφενός να επιβιώσουμε και αφεντίον να αναπαράγουμε από γόνους και να προχωράει η ανθρωπότητα στο μέλλον. Εσείς στη ζωή σας αισθάνεστε ότι την έχετε απολαύσει και στα δύο αυτά κομμάτια, με όλες τις αισθήσεις? Ο άνθρωπος είναι χάριστος. Όσο και να χτυπάει, όσο και να έχει αγαπήσει, όσο και να έχει ερωτευθεί, πάντα κοιτάει μπροστά και περιμένει και κάτι καινούριο. Yeah. Πάντως παράπονο από τη ζωή μου δεν έχω. Ο Θεός μου τα έδωσε όλα άφθονα. Και πόνο και λύπη και χαρά και επιτυχία και αποτυχία. Είχα μια ζωή γεμάτη. Άμα γράψω ένα ισοζύγιο όπως γράφουν οι λογιστές, θα είναι πολλές σελίδες. Και τώρα, τι βλέπετε μπροστά σας ή τι θα θέλατε να είχατε μπροστά σας? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ασχολούμαι είναι ότι ασχολούμαι πολύ με τη συγγραφή βιβλίων. Mm. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχω έτοιμο ένα καινούριο βιβλίο με την καταγραφή όλων των ελληνικών τυριών. Μια μελέτη την οποία αγαπημένο έχω ξανακάνει τέτοιο βιβλίο. Αλλά έχουν γίνει πολλά καινούρια πράγματα από τότε και το ξαναφτιάχνω από την αρχή. Είμαι ταξιδιάρης, μ' αρέσουν πολύ τα ταξίδια και έχω πάρα πολλές εκκρεμότητες με τα ταξίδια. Σαν πού και δηλαδή θα θέλατε να φτάσετε? Ποιος θα θέλατε να είναι επόμενος προορισμός? Θέλω να πάω στην Περσία, γιατί εκτιμώ ότι ο περσικός πολιτισμός μιας άλλης εποχής είναι εξίσου σημαντικό με τον ελληνικό και θέλω να το βιώσω και να το ακουμπήσω αυτό το πράγμα. Θέλω να πάω στη Λιβύη, όπου είναι τα καλύτερα σωζόμενα ρωμαϊκά μνημεία στον κόσμο. Θέλω να πάω στη Νότια Αμερική, αλλά όχι όπου να είναι. Θέλω να πάω στο Περού και κάτω νότια-νότια στο Νότιο Ακροτήριο. Στην Ανταρκτική. Ναι. Θα έρθω. Να δω τις φάλαινες να ζευγαρώνουν, να κάνω κατάδυση σε κλουβάκι και να δω τις καρχαρίες να με τριγυρίζουν. Αλλά να σου πω και μικρή μαύρη αλήθεια, επειδή αυτά τα ταξίδια δεν είναι ούτε εύκολα ούτε φτηνά. Όταν με νιώσω έτσι να κρούβομαι, που λέμε εμείς στην Κρήτη, παίρνω τη γυναίκα μου και από το Διόνυσο που μένουμε,
κατεβαίνουμε στον Πειραιά, μπαίνουμε στο φεριμποτάκι και πάμε στη Σαλαμίνα. Ωραία και η Σαλαμίνα. και δίνω με αυτόν τον τρόπο. Έχω και ένα καλό φίλο εκεί που έχει ένα ουζερί. Πίνουμε τα ούζα μας. Και τα ξεχνάτε όλα. Και νομίζουμε ότι κάναμε ένα μακρινό ταξίδι. Μικρές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε όπως χαμογελάτε εσείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι τα καλύτερα. Άκουσα προηγουμένως ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ναι. Εύχομαι με το καλό το φθινόπωρο που ξεκινάει καινούρια, που θα είναι και έτοιμο και το βιβλίο με τα τυριά, να μιλήσουμε για τα κριτικά τυριά. Από κοντά να το κάνουμε. Και για τις καινούργιες γεύσεις που έχουν ανακαλυφθεί το τελευταίο καιρό. Εγώ εύχομαι να ταξιδέψουμε μαζί, είτε σε κλουβί για να δούμε καρχαρίες, είτε στην Ελλάδα για να εντοπίσουμε τις πιο ωραίες γεύσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Νομίζω, κύριε Ηλία μας, ότι η ζωή μας έφερε κοντά για κάποιο λόγο. Για να δούμε τι θα πάει από εκεί και κάτω. Θα επιδιώξω να σε βρω με το πρώτο ταξίδι που θα κάνω στο Ηράκλειο. Τέτοια να μου λέτε. Ναι, θα σας περιμένω. Ευχαριστώ θερμά. Να κάτσουμε να κάνουμε πρόγραμμα. Έτσι πρέπει. Σας φιλώ να περάσετε όμορφα στη Μήλο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.